Κλαίει. Όταν εκλέσεις πολύ άσχημο, θα ξέρει. Να ξέρει, παιδιά, πώς κάνω. Εγώ κλαίω γιατί δεν έχουν βάλει το i20 μέσα, ρε. Επιτέλους, παιδιά, ένα παιχνίδι που να βλέπω το αυτοκίνητό μου, ρε παιδιά, να μπορώ να παίξω σχεδόν δηλαδή το αυτοκίνητό μου. Γιατί σχεδόν το ίδιο. Σχεδόν δεν έχω εγώ το N-T-N-Line τώρα. Έχω το N-Line. Το περίμενες γενικά. Παίζαμε άλλα παιχνίδια. Σε παιχνίδι. Άλλα παιχνίδια είχατε το i20, είχατε το καλά STI να φάνε και κότες. Επιτέλους κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός. Το Kona 2022 το N στο Forza Horizon 5. Το Kona του Μιχάλη σχεδόν, γιατί ο Μιχάλης έχει το N-Line το τετρακίνητο, έτσι. Ο Αλέξης μου μας το έφερε, γιατί έπρεπε να κάνεις μια σειρά από αγώνες. Ναι, ήθελε μια ώρα να παίξει. Οπότε φέρε να παίξω εγώ, να το δω πώς πάει. Άκου ρε λαντί! Έχω οδηγήσει τέτοιο, το ξέρεις ότι έχω οδηγήσει, εν. Πού ρε? Στη Λαμία, με τον Μίτσο μαζί, θυμάσαι Μίτσο. Έτσι κάνει κανονικά! Έτσι κάνει, ναι, βέβαια, εγώ θα το κάνω τώρα, άκουσε με. Σκοπός είναι να το κάνω μια με το δικό μου, δηλαδή να το κάνω και τετρακίνητο και μπλε και θα το βάλω όσο άλλο αγαπάει. Να δω πώς θα πήγαινε, δηλαδή αν μπορούσα να το κάνω στην πραγματική ζωή. Ωρε σπιταλόνα, Μιχάλη! Τι είναι αυτό, η καλύβα με έχει. Τρόγλυ. Είναι η Αμερικάνικη έκδοση, γιατί βλέπω και το flash που έχει στο πλάι. Μπράβο, έχει flash, έχει flash στο. Όχι, flash είναι ανακλαστικό, ναι. Ναι. Που δεν το έχει στην Ευρώπη. Να το μοτέρ. Μοτέρ είναι. Δίλητρο turbo, 280 άλογα. Είναι του N του i30. Μπράβο. Κιβώτιο DCT διπλού συμπλέκτη 8-τάχυτο. Κάτσε, να θα μπω μέσα να το δω. Όλα, κοίτα εδώ είναι λεπτομέρεια, ρε φίλε. Αυτόματο κιβώτιο. Χειρόφρονο κανονικό. Τίτρα κίνηση. Κάνει αυτό, ναι. Έτσι, καλά. Όχι, δεν είναι τίτρα κίνηση. Είναι μπρο το κίνηση. Πάντω το τιμόνι είναι πιο πολύ μοιάζει το δικό μου. Ναι, το τιμόνι μοιάζει το δικό σου. Εμένα έχει όλα τα υπόλοιπα. Έχει τη μεγάλη οθόνη, βέβαια. Που εμένα έχει τη μικρή οθόνη. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για τον αέρα, αεραγωγή, κυβότιο ταχυτήτων, χειρόφρανα και τα τι, αυτά είναι Kona. Τι γραφικά έχει ρε παιδιά το χώρο πίσω. Port bagage. Διαιρούμενα, διπλούμενα καθίσματα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Έτσι, φέρε να το οδηγήσω, Αλέξη. Δεν με νοιάζει, θέλω να το οδηγήσω να δω τι είναι προς την πραγματική ζωή. Φέρε το. Θα μπει σε N-mode κατευθείαν, να ξέρει. Κατευθείαν. Ναι, τι. N-mode δικό μου ή N-mode. Χειρόφρανα δική σου. Μοιάζει τα ίδια καθίσματα. Μάρα, λοιπόν. Μπερδεύουμε. Δεξιά. Είναι στο χρώμα που δεν είναι το performance blue που έχει το i30 και το i20. Είναι το λίγο πιο ανοιχτό. Μπράβο, έτσι, ανοιχτό γκρι μπλε. 275 άλογα, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και το N-green shift button. 280 εγώ λέω ότι. Για 20 δευτερόλεπτα το πατάς και μπαίνει το overboost. Αλήθεια. 275 λένε, αλλά νομίζω είναι 280 μετρημένο. Δηλαδή είναι ένα τυποποιημένο. Κέρς. Νίτρο. Κέρς. Κέρς. Στρίβει. Στρίβει. Στρίβει, ρε, λίγο, ρε. Ρε. Και επειδή είναι ψηλό. Ξέσαμε λίγο. Ψηλό βασικά δεν είναι. Είναι. Σαν ανάρτηση. Είναι όχι. Σαν αμάξωμα. Μπράβο, είναι χαμηλωμένο. Το αμάξωμα είναι ίδιο με το. Ίδιο, απλά είναι χαμηλωμένο αρκετά. Ωραίο αυτοκίνητο. Δεν φαίνεται τώρα εδώ πώς πάει. Δηλαδή, άμα το έχεις οδηγήσει, καταλαβαίνεις. Αλλά θα το μπανιάσουμε, θα το κάνουμε μπλε, τετρακίνητο και φουλ άλογα. Μη φοβάσαι και να το γδάρω λίγο, δεν με νοιάζει γιατί θα το βάψω. Πάντως πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο θεωρείται συλλεκτικό ήδη. Γιατί? Στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει πολύ λίγο. Δηλαδή να υπάρχουν και 3N Kona. Ένα ξέρω σίγουρα που πωλείται κιόλας. Δεν το πήρανε πολύ στην Ελλάδα. Ήταν αρκετά ακριβό. Προτίμησαν. Έβγαινε σε 45.000 κοντά. Τώρα πόσο που σημαίνει πάει. Ότι ήταν πιο ακριβό και από το i30. Τώρα πόσο κάνει. Δεν βγαίνει τώρα. Τώρα βγαίνει, έχει βγει το καινούργιο μοντέλο του Kona, το οποίο το πιο γρήγορο του είναι το μοτέρ που φοράω και εγώ. Δηλαδή το 1600 με 198 άλογα, το οποίο δεν ξέρω καν αν βγαίνει τετρακίνητο. Ναι, οκ. Okay. Πάντως σίγουρα δεν βγαίνει Kona N. Άρα, άμα θες να φέρεις Kona N στην Ελλάδα, πρέπει να το φέρεις από εξωτερικό. Παραγγελία μεταχειρισμένο. Το θέμα είναι πώς να ξέρεις τώρα αν είναι σφαγμένο, αν είναι τραγαρισμένο. Δεν το τρακέρουν, αγόρι μου, δεν βλέπεις αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν τρακέρουν το αυτοκίνητο. Δεν θα ξέρει για αυτοκίνητο που θα το τρακάρεις. Πες δηλαδή ότι ήμουν στην πραγματική ζωή και είχα αυτό το αυτοκίνητο και έτσι κοπανούσα σε στήλους. Με τρακέρναν εδώ, έπαιρνα σβάρνα πέτρες τέτοια και ήθελα να το πουλήσω. Όχι εσύ, το κορόιδο που θα το έπαιρνε. Πώς θα ήξερε ο πιθανός αγοραστής ότι είναι χτυπημένο. Για να μην είναι κορόιδο. Γιατί υπάρχει μια υπηρεσία που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο που δεν είναι άλλη από το Car Vertical, Μίτσο. Στο Car Vertical λοιπόν μπαίνεις και βλέπεις. Πατώντας το VIN number, δηλαδή τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου που θες να αγοράσεις, όλο το ιστορικό του. Αν έχει μπλακεί σε ατυχήματα. Σε τι ατυχήματα έχει μπλακεί. Τι ζημιά έχει πάθει. Τι ζημιά έχει πάθει με φωτογραφίες, έτσι φωτογραφίες. Πόσα χιλιόμετρα έχει. Πόσους ιδιοκτήτες έχει και πόσους ιδιοκτήτες έχει αλλάξει. Αν ήταν κλεμμένο. Αν ήταν κλεμμένο, γιατί πολύ πιθανό να πάρει όλες Kona να κλέψει. Ωραίο αυτοκίνητο θέλει. Να λέει, θέλει να έχει κλέφτη που έχει στυλ και πρεστίζ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υπηρεσία.
η οποία ισχύει για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά ξέρετε τώρα, άμα θέλετε να φέρετε μεταχειρισμένο Γερμανίες, Αυστρίες, Ιταλίες, Γαλλίες και τα τι αυτά. Και τα ψάχνει σε μια βάση δεδομένων πάνω από 25 χώρες. Και πόσο κάνει αυτό, ρε Μίτσο, δηλαδή, άμα θέλω εγώ να ψάξω ένα αυτοκίνητο. Αυτό πληρώνει στην ουσία ανάλογα την. Με τη φορά. Πληρώνω μια φορά. Εμείς τώρα, σαν διοικητήριος που έχουμε χορηγό, έχουμε να προσφέρουμε στον κόσμο μας καμιά προσφορά της, κάνα κουπόνι. Βεβαίως και έχουμε κουπόνι. TIS είναι το κουπόνι, 10% ναι. Έκπτωση. Και υπάρχει link στην περιγραφή. Το πατάς και μπαίνεις μέσα να δεις το ιστορικό του αυτοκινήτου που πιθανότητα θα ήθελες να αγοράσεις, έτσι. Η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, Μίτσο? Ότι αν κάποιος πάρει εικόνα και το βρει μέσω του Car Vertical, να μας δίνει μήνυμα και να μας πει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και το πήρα και ήταν ολοκένουργιο. Λουλούδι. Το βλέπεις εδώ στο χώμα, δυσκολεύεται? Ναι, δυσκολεύεται. Δεν δυσκολεύεται. Ένα τέτοιο εικόνα είχε χρησιμοποιήσει ο Αθανασούλας, ο Λάμπρος, ο φίλος μας, για να κάνει αναγνωριστική στο Ράλι Αγρόπολης πρόπερση. Ο Αθανασούλας είναι. Πρόσφατο χρειάζεται. Έτρεχε με I20N Rally 2. Αγωνιζόμενο στο Ράλι Αγρόπολης και του είχαν δώσει ένα εικόνα τέτοιο. Και είχε πει ότι πάει πολύ καλά στο χώμα. Αυτό το έκανε για αναγνωρίσεις ειδικών. Για αναγνωρίσεις ειδικών. Το θέμα τώρα είναι, Αλέξη, επειδή ήδη το έχουμε κάνει χωμάτινο, τι θες για το χώμα, θες τετρακίνηση. Τι έχει ο Μιχάλης στο κόνα, τετρακίνηση. Άρα πάμε να κάνουμε το κόνα του Μιχάλη στο Forza Horizon 5. Δηλαδή, τον τίτλο του επεισοδίου που βλέπετε. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις? Να το κάνεις εσύ αυτό. Να αναλάβεις το βάψιμο. Μάλιστα. Αν μπορείς να αναλάβεις το βάψιμο εσύ και μετά στα υπόλοιπα σε μένα. Εσύ θα μου πεις πόσο φωτεινό το θες. Ναι, όσο είναι θέλω το κάνεις. Ίδιο ακριβώς. Νομίζω ότι άμα πάμε κάπου εδώ σε αυτή την απόχρωση, είναι κάπου εδώ, δεν είσαι? Και λίγο πιο μπροστά, Μίτσο. Ή εδώ. Εδώ είμαι. Αυτό. Πω, ήδη χαίρομαι. Ίδιο. Θες μήπως έτσι, γιατί. Επειδή είναι και παιχνίδι, μήπως θα βάλουν κανένα carbon. Όχι, ρε. Ίδιο θα το κάνω. Ξέρεις τι, θα βάλω καθρέφτη carbon που θα ήθελα να βάλω στην πραγματική ζωή. Όχι. Τι χρώμα είναι η καθρέφτη σου? Δεν είναι μαύρη. Μαύρη. Α, έχουμε. Τι ουρανό έχεις, δεν έχεις μαύρη. Μαύρη, σωστό. Κάνουμε και άλλο πώ θα βάλω. Ναι, ρε, Μίτσο, δώσε. Ναι, ρε, Μίτσο. Ήθελα να είναι πρελέ. Έτσι είναι. Έτσι, μαύρο σκέτο είναι. Δεν σου το Δημήτρη. Μαύρο και ίδιο ουρανό. Παλιά, ρε παιδιά, έκανα και εγώ τέτοια σε Forza 4. Μετά δεν είχε την υπομονή. Ναι, πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Έλα με pixels θα πάμε. Κάνε tilt προς τα δεξιά. Μην έχει καμιά παραγωνιά. Τώρα είναι εκεί στο σημείο και δεν πιάνει. Πρέπει να σηκώσω καπό για να. Δεν πειράζει, εντάξει, όσο μια χαρά. Αυτό ξέβαψε λίγο. Μπράβο, γιατί δεν μου αρέσει. Ζάντα τέτοια έχεις. Θα αλλάξω μετά, άστε τα. Αυτά είναι δικά μου τώρα γούστα. Πιστεύεις είναι πολύ φωτεινό, όχι? Καλό είναι, φέρε να σου δείξω λίγο. Άκου, είναι ίδιο ακριβώς το σφύριμα μπροστά από εκεί. Εννοεί ο ήχος που έχει και το i30N και το Kona 1. Τετρακίνητος. Μέγα σίγουρα. Θα είναι δρομίσιο ή θα είναι off-road? Off-road δεν είπε σε τετρακίνητο. Άρα off-road άνευ αεροτομής. Όχι, κρίμα, κρίμα, το Θεό είναι. Άσε να το δω πώς είναι, περίμενε ρε. Όχι, ρε, είναι κρίμα, ρε, το Θεό. Ρε, θέλω να το δω, μήπως βάλω εγώ πώς φαίνεται, περίμενε. Μήπως βάλω στο δικό μου, ωραίο είναι, θα βάλω τέτοια αεροτομή, παρήγγειλε τη Μίτσο. Χαμηλό με θα το δώσεις, ένα έτσι. Τώρα αυτό με προβληματίζει. Αν να σου πω κάτι, θα βάλεις άλλη ζάντα. Ζάντα θα βάλω τώρα. Αυτή που έχεις. Αυτή που έχω βάλει την εξτρά, τη δικιά μου. Να τη ρε. Αυτή είναι. Να τη ρε. Αυτή είναι. Βρήκες η ζάντα σου, φάει 7 κιλά βαρύτερη από αυτή που είχες. Όχι από αυτή που είχα, από αυτή που έβαλα μετά. Χωμάτινο ελαστικό, έτσι. Σκοπός είναι να γίνει χωμάτινο το αυτοκίνητο. Μεγάλος εσφάρδος. Ναι. Είναι σίγουρο. 265. Off-road διαφορικό. Ναι. Αργά και τέτοια. Ναι. Να βάλω race 8. Τι έχεις εσύ? 8 τάχητο είναι. Εγώ έχω 7 τάχητο. 7 θα βάλεις. Εντάξει, ρε, είσαι 7. Okay. Τι θα τώρα. Δεν θα κλέβουμε. Είναι ακριβώς η διάμα, δεν έχει το κόκκινο τέτοιο. Πήρε! Τι δίσκου βάζει τώρα? Είδες που το ψήλωσα ράλι. Βάλε ρε, σε παρακαλώ του δίσκου που έχει. Να έχει φρένα, ρε. Βάλε ρε κεραμικά εδώ. Τι κεραμικά, ρε Μιχάλη. Εντάξει, θα το κάνουμε στο περίπου, είπαμε. Δεν το κάνουμε. Πόσο άλογα. Εδώ βάζει σε ρολ μπαρ. Πού θα κάθουμε εδώ? Ρολ μπαρ δεν θα βάλω. Βάλε όμω μόνο μπαρ αυτού του τύπου. Και ξύλωμα όλα. Όχι τώρα, και το ραδιόφωνο. Όλα. Δεν θα πούμε να έχεις στο δουλόβολο τώρα. Εσύ έχεις εισαγωγή, ολόκληρη. Πήρες αυτά που έχεις. Θα γίνει Μιχάλη 800 άτομα. Άσε με να το χαρώ. Να το ζήσω, ας πούμε, παρακαλώ πολύ. Αλλάζει πολύ. Κάνει το downpipe. Ναι, αλλά χάνει τα φωτά, σκέφτεται κάνει τα σκασία μας. Άστο. Αυτό τα είναι του εν τα σκασίματα. Αφού δεν συμπερμαντικής δεν θα δω ποτέ. Intercooler θα αλλάξω κάποια στιγμή όμως, Μίτσο, εντάξει. Θα σου δώσω το δικό μου. Ναι. Γιατί έχει άλλο. Θα αλλάξω εγώ γι' αυτό. Ό,τι περισσεύει το δίνω στο Μιχάλη. Μαντεύω, άστο να μαντεύω. 500 άλογα. Ήταν 276.
και θα γίνει 505. Θα ήθελες να το κάνεις εσύ 500 άλογα το δικό σου. Δεν θα άντεχει, πιστεύω. Εγώ στο κόνο με τον Μιχάλη, οδηγό ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Γιατί ζαλίζεις, τι κάνω. Σαρνάω. Εγώ γενικά με οδηγό τον Μιχάλη ζαλίζω. Ναι, και αυτό. Είμαι πολύ απότομο. Εσύ ζαλίζει με όποιον και αν είναι. Καλά, ναι. Πόσο μάλλον με σένα. Εδώ θα φάνει τώρα. Το έχω κάνει πιο καλό. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα που τον έκανα. Πιο περλέ. Ναι. Ωραία, το εργαλείο. Το περίμενες ποτέ. Το πράγμα, η αλήθεια είναι πως όχι. Στο Forza κιόλας, παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Οργόνι, ρε παιδιά. Να, δεις σου είναι η τετρακίνηση. Απορώ που δεν το κάνω το κόνα τετρακίνητο, παιδιά, το N. Αφού έχεις την δυνατότητα σαν Hyundai. Αφού είναι το έτοιμο του... Μα έχεις τετρακίνηση, σαν Hyundai την έχεις τετρακίνηση και πολύ καλή τετρακίνηση. Κάνε ένα σπορ αυτό και το τετρακίνητο. Να θυμίζει παλιές καλές εποχές. Το Ionic 650 άλογα. Εγώ μιλάω για βενζινοκινητήρε του τρέχει. Έχει το Ionic 6 έχει βάλει το παιχνίδι, yeah. Εκτός από το Kona. Και έχει βάλει και AI 30N. Το AI 30N όμως, να! 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 Θα βγει η DLC μόνο με αυτό, ρε. Παιδιά, θα παίζει συνέχεια με αυτό, ε. Θα του ταράξει τα χιλιόμετρα. Πιο παλιά και από την αγώνα από εδώ πέρα. Πιο παλιά και από την πραγματική ζωή. Και τι ωραίο που φαίνεται. Είναι ίσως λίγο φωτεινό και έπρεπε να το κάνω λιγότερο περλέ. Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει, θα το φτιάξω. Θα κάνεις έναν αγώνα και άμα δεν τραβάει θα αλλάξει εξάτμιση. Πραγματικά χαίρομαι τώρα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ότι χαίρομαι πραγματικά. Ξέρεις ποιο είναι το. Έχασες το ένα από το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν το έχω έτσι κι αλλιώς στην πραγματική ζωή. Και σας καταλαβαίνω που στεναχωριέστε όταν σας τρακαίνω το αυτοκίνητο στο παιχνίδι. Πα! Τι είναι αυτά, ρε! Τώρα εντάξει. Αυτά τα έχω για πρωινό, όχι στην πραγματική ζωή. Τι ζάντα έβαλε 18. Ό,τι είχε 19. Α, δεν του πήραξε παραπάνω. Όχι, μα εγώ έχω μικρότερη. Σε έχει 16. Ναι. 18. Τι έχω? 15. Ποιο είναι το χειρόφρενο? Το άλφα είναι. Ωραία, αλλαγέ φόρμουλα. Πολύ καλό setup. Αλλάζω με τα φτάκια εγώ. Ρε πήγε ο Χάμιλτον στη Φεράρι, ρε. Τι ήταν αυτό, ρε. Το είχε πει ο μπαμπάς της Τσίριος πριν πολλά χρόνια. Αυτοί έχουν όλοι αεροτομές, θα έπρεπε να βάλω και εγώ ρε Μετσομιο, σου είπα. Το επόμενο setup θέλει έτσι να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις ένα setup για drift, π.χ. Γλάρια. Πού είσαι, Μιχάλη, πού είσαι. Ωραίος. Πήρα! Κρατηθείτε! Όχι ρε, πόνεσαι τώρα. Ωπα, δώσε κάτω εδώ ρε. Τι θέση έχω? Τελευταίος. Όχι ρε παιδιά, με το κόνα τελευταίος. Μιχάλη μάλλον δεν είναι για αγώνιστα. Είναι. Restart, ένα restart θέλω. Σου είπα να βάλεις εξάρτηση, βάλ μια εξάρτηση. Restart, όμως θα κάνω μια αλλαγή σημαντική. Αλλάξω το οδηγό, θα το οδηγήσω Αλέξης. Δείξε μας τι μπορεί να κάνει το κόνα, Αλέξη. Στην ίδια πίστα. Στην ίδια, σε αυτή, restart. Βάλε εξάρτηση. Restart και μετά. Τι να σε καθακά, θα χάσαμε σκασίματα ρε Μίτσο. Πολύ καλό σας μάνα πάντως. Κοντό. Απ' την έκτη και μετά λίγο... Είναι για το ξύδι μου. Μπράβο Αλέξ. Για πώς θα τους περάσει όλο. Σπάς το, δεν με νοιάζει, σπάς το. Τι έλυσες το. Το σπάσω. Σπάς το. Το σπάσα. Εγώ θα κάνω έτσι κάθε άλμα ρε. Γίνεται να κάνεις όλα. Έλα πάμε, τρίτος είσαι. Δεν κάνεις όλα. Μη φοβάσαι, μπράβο! Να βραχεί, να σαπίσει! Θα πάρει αλάθια, ρε! Να πάει να γαμηθεί! Είναι το άλμα, ρε! Ποιο άλμα, θα χάσουμε χρόνο τόσο χαμηλά! Εκεί το έχω, γι' αυτό βγήκα τελευταίος, εκεί το έχασα! Κοίτα αγωνία! Και μία χειροφρενιά! Κόψε το χειρόφρενο! Μπράβο! Μπράβο, ρε! Κονά! Μπράβο, ρε! Εργαλείο! Και αλλιώς μία, δώσ' το! Αυτό είναι! Μπράβο! Όταν τα μάξι είναι. Γαμό τα αυτοκίνητα! Γαμό είναι! Καλό δεν είναι. Καμό το κόνα. Πες ότι δεν είναι καλό. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο. Ωραίο setup. Ωραίο σας man. Μπράβο. Ωραίο. Αλλά Μιχάλη, βλέπεις ότι ο οδηγός είναι όλα τα... Κατέβασε μία οδηγέ. Δεν χρειάζεται ρε. Αρε, αγαναχτεί το αυτοκίνητο. Λοιπόν, έρχεται το άλμα, το μεγάλο άλμα. Δώσ' το. Ετοιμαστείτε. Όχι ρε αγόρι μου, το γάμισε τα ράματα. Ύψιλον. Έρχονται αυτοκίνητα. Όχι ρε Αλέξη. Όχι ρε Αλέξη. Ύψιλον. Όχι έτσι. Καλά αφού φοβάμαι. Στεναχωριέμαι ρε. Έλα σου έκανε και το... Θέλεις που έχεις εσύ. Είναι σαρά εδώ πέρα. Α, είναι το πιο μεγάλο.
Ωραίο, μπράβο. Και στο καπό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαλάλι. Με ενδιαφέρει που το είδα το κόνα να δραματίζει πρώτο σε off-road αγώνα. Ξέρεις τι θέλω. Εξάπλωση. Το επόμενο σετά που θα μπορούσα εγώ θα έκανα. Πόβες και τη σκηνή που είναι αυτό. Πισοκούνα, drift σετά. Αυτό θέλω τώρα να κάνω. Με τι μοτέρ. Το δικό του. Με δικό του, ναι. Δικό του μοτέρ πίσω κίνητο. Ωραία. Ωραία. Setup. Εξάπλωση. Πάμε να αλλάξουμε εδώ. Το ίδιο κυβόλιο σου άρεσε. Άστο, ναι. Άλλαξε το διαφορετικό βαλέ. Drift. Αυτό γιατί δεν το βάζει. Το ξέχασα. Και μπροστά πιο χαμηλό τέτοιο. Για να έχει τιμόνι. 2,45 μπροστά, κατάλαβε. Ναι, ναι. Πίσω άστο, το θες γιατί έχει δύναμη. Αεροτομή θα βάλει. Αεροτομή θα βάλω και θα βάλω και τέτοιο μπροστά. Ωραία. Και θα βάλει και εξάτμιση. Και εξάτμιση. Γιατί ρε. Πόσα άλογα πήρε. Α, πήρε άλογα. Πήρε 20 άλογα, μια χαρά. Drifter όμω. Drifter είναι ο Μίτσος. Σωστό. Μ' αρέσει! Έτσι θα το κάνω! Βλέπεις, λουλούδι το έχω στην πένα, ούτε... Ούτε γρατσινιά! Ούτε γρατσινιά, τίποτα! Λάστιχα μόνο θέλουμε, αλλά δεν πειράζει! Αυτός είναι έκτης! Και 7 θα βάλω! Στον κόφτη! 70 χιλιόμετρα στο ίδιο μέρος, πινιάρι! Της έχει γράψει και τις 7 ταχύτητες κάτω! Μιλάμε 530 άλογα αυτοκίνητο, ρε Μίτσο. Λογικό δεν είναι. Δες εδώ. Έχεις κάψει, ρε, σου λέω. Έχει οργώσει κάτω, δεν προχωράει. Έσκαψε. Δεν έχει, να βάλω κι άλλο, δεν έχει. Τι άλλο κάνεις, παιδιά. Δεν πιάνει πρόσφυση. Όχι, εντάξει, κάψε, ρε, έχει κάνει γεώτρηση, έχει βγάλει νερό. Πετρέλαιο. Αυτό το άρμα έχει πάνω στο φούμενο μισή ώρα είναι καλή. Αν να πάει έτσι. Φρυναρισμένο πάνω. Γκάζι, γκάζι μόνο έχω, ρε. Γκάζι, να. Κάτι έχουν κάνει γνώση. Έχει την 7η και την έχει και γράφει το εργαλείο. Πόση δύναμη, τι ομή δύναμη είναι αυτή που βγάζει, ρε παιδιά. Στο βουνό. Τι ομή δύναμη αυτή, ρε. Έχει διπλώσει, δε το. Απίλαψε το, απίλαψε το. Γιατί πάει με 50 χιλιόμετρα σε. Ρε, μας έχει τέτοιο, δε. Κάποιοι λάθος γίνονται στο παιχνίδι, κάποια φουντέτα έχει πάρει. Όχι, ρε, γλιστράει το αυτοκινητάκι. Σαν δε εδώ τι έχει κάνει, ρε. Ρε, γλιστράει το αυτοκινητάκι. Έλα και φρεναρισμένος. Έλα και φρεναρισμένος. Με 30 χιλιόμετρα, εδώ αυτό είναι. Σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο. Κάτσε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, θα το ηρεμήσω, θα πάρει λίγο. Λίγο, περίμενε, περίμενε. Θα ανέβω, θα ανέβω, θα ανέβω. Ανεβαίνω. Ορίστε, να. Και τώρα εδώ. Πάπα, το χασιά. Δεν έχει λάστιχα, ρε αγόρι μου. Τέλο. Ρέχει άλλο γάρι το αυτοκίνητο, δεν το καταλαβαίνει. Όποιο αμάξι να πάρω έτσι θα πάει. Εδώ πέρα το έχουν κάνει έτσι. Τι λε, ρε, πάρε ένα άλλο και να δούμε άμα κάνει έτσι. Όχι, όχι. Έσκαβε, ρε το κόνα, έσκαβε. Δεν καταλαβαίνει, σου λέω, έσκαβε. Πατούσε γκάζι και ξυλέσει άμα πήδη πίσω. Ασφαλτόστρωση θέλει καινούργια. Πορτικά έχω τζα πίσω και στρώναν. Με το ξύλο στον δρόμο όλο. Ρε, εδώ το επεισόδιο λέει για το κόλλα. Τι μου πήρες τώρα το κόλλα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το ιταλικό το χαζό. Ένα λεπτό, ρε. Αλέξη, Μάρτα, να το! Το είδες! Τίποτα να αποδείξεις. Το είδες. Τι να δω, ρε. Βλέπεις που κολλάει. Τι κολλάει. Μένει στο ίδιο σημείο, ρε. Ρε, το κόλλα έσκαβε, 60 χιλιόμετρα. Δεν είχε πίσω, ρε. Το κοζαράκι δεν πήγαινα καμιόντας. Για πώς πάει τώρα. Μια χαρά πάει, 80-90 έχει. Έτσι πήγαινε δηλαδή. Ρε, έχει, ρε, πάει 100. Το άλλο έχει ξυλώσει τα πάντα. Είχε φτάσει 3α χαλίκι και πήγε και πιο κάτω. Ήταν από πίσω και μαζεύαμε με τις κανάτες νερό, δεν τους έβλεπες. Τα μονοπάτια από τους Ρωμαίους έφτανε. Έβγαλε από κάτω, ναι. Του μεγάλου Αλεξάνδρου κάτω που πήγαινε με τα άρματα, τα μετάλλο. Τι είναι, απέναντι, από κάτω. Πάρ' το χώνα, λες σαν ένα άλλο τρόπο. Τι αποδεικνύει. Ότι είμαι full γκάζι και δεν πάει όπως πήγαινε πριν. Είναι... Γιατί είσαι στον δρόμο που ξύλωσε πριν το κόνα. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Λογικό είναι. Μπάγκι μου. Κανένα μπάγκι. Όπου το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου όπως πάει. Βλέπεις πως πάει τώρα. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι μπάγκι μου, ρε. Πάμε με 120 τώρα πριν πήγαμε 30 χιλιόμετρα. Είχα πάρει και ένα σούπρα που ανέβαινα με τύψον. Ήμουνα με 7η μέσα και είχε 30 χιλιόμετρα. Ρε αγόρι μου, είναι ρεαλιστικό το παιχνίδι, δεν έχει λάστιχα. Λες για αυτό. Αυτό είναι. Τι παθαίνεις τώρα και κολλάς. Όχι! Όχι, όχι, όχι. Ούτε δέντρο θα. Στο πλάι θα τυπήσω. Τίποτα, ούτε δέντρο θα χτυπήσω. Μου είναι όλα προγραμματισμένα. Το απέδειξα. Το απέδειξε. Ε. Αλήθεια πες τώρα, μην λες που μάλλον. Myth busted. Myth busted. Myth confirmed, ρε. Α. Λοιπόν, τετραχούνα.
Με μοτέρ αγωνιστικό. Πρέπει να αλλάξει πάλι το τέχνη. 300 άλογα μόνο, θα το φτιάξουμε όλο από την αρχή. Έλα να το κάνω έτσι με. Να το κάνουμε έτσι και στην πραγματική ζωή, σε παρακαλώ, ρε Μίτσο. Ούτε καταλήγες τίποτα, είναι πιο ελεύθερο και από το δικό μου τώρα. Καζάνι, σκέτο, ακούω, υποδύναμη. Υποδύναμη. 500 πάλι λέω. 600. Εγώ πιστεύω... 470. Κι εγώ εκεί. 670 άλογα! Το κόνα! 670 άλογα! Από 1600 με το έλπα αυτό, ε. Ναι, ρε. Λες να γίνεται, λέγινε, να το κάνουμε στην πραγματική ζωή. Κάτω, ναι. Ωρε. Δες πως κάνει, ρε. Έτσι κάνει το δικό μου τώρα. Έτσι κάνει. Πα-π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 α. Κατσαρόλα. Πνίξεις κατσαρόλες, ρε. Το ταχώνει και να μου δεν είναι χαλασμένο. Στην αλλαγή μου. Άρασε η κάμερα το φορά. Ακούς το μπαμ στην αλλαγή ταχούς. Ποιος είμαι ο Κύρκος. Άκου. Πάμε, πάμε, δώσε. Νομίζω πως... Και μπαίνει, και μπαίνει. Νομίζω πως αξίζει να κάνεις ένα νυχτερινό underground αγώνα. Θες. Ναι, ναι. Ε? Μιχάλη. Μιχάλη. Έλα, έλα, έλα. Μιχάλη. Πάμε το δέντρο. Σταμάτα, ηρέμησε. Βάλε μου αγώνα να παίξω. Άκου στην αλλαγή τον κράου. Στην ειρήνη θα το δίνεις αν είναι 668 άλογα. Θα το παίρνει, θα το παίρνει μόνο της. Τι θα κάνει η πρώτη λέξη που θα πει. Wow! Wow! Θα το πάρει η ειρήνη. Wow! Τώρα με βάζαμε κάτι παρτάλια. Τι είναι αυτά τα παρτάλια. Από τη φασαρία εδώ. Start. Καλά αγώνα, Μιχάλη. Δημήτρη, στροφές. Τελώς κοντρόλ πήγε. Αυτό είναι, τι εκείνη στρέλη ήταν αυτή. Ωρα σκάσιμο. Αυτό είναι. Άκου, άκου. Στροφές. Αριστερή. Φρένο. Απόδομη, φρένα. Φρένο, φρένο. Είναι χωρίς από σκόπο. Δώσε, δώσε τώρα. Πυροβολάει το εργαλείο. Όλοι έχουν για κάποιο λόγο κορφέ. Δεν μασάει το κόνο. Δεξιά, πάμε. Μπούκα μέσα, μπούκα. Υψηλόν. Από τώρα. Θα μου λες σωστά τις στροφές. Σου είπα δεξιά μπούκα, εσύ έφυγες ανοιχτά. Ποια μπούκα ρε, άμα κάνω μπούκα θα βγω και στο Βιετνάμ, τι είναι εκεί. Που έχει τις φωτιές. Τι είναι αυτό ρε στο βάθος εκεί. Πυραμίδα το μάγια είναι. Αυτή η πυραμίδα. Δε τέρμα ρε. Λοιπόν τώρα έχει τεσάκι, παίζει δεξιά. Φρένα για δεξιά και έρχεται αριστερή μετά. Πολύ νωρίς ακόψες. Καθόλου. Διαρκείας, διαρκείας είναι αυτή. Ωραία. Είναι ευθεία και ξανά. Μπράβο. Μπούκα. Ρέκαρτ μόνο. Δώσ' το, δώσ' το, μην το κόβεις, δώσ' το γκάζι. Μην το κόβεις. Δώσ' το γκάζι. Δώσ' το γκάζι. Γαμόν, γαμόν. Στροφές ρε λέγε. Κοτμένος. Κόψε, έρχεται σάκι τώρα. Μην κόψεις. Δέρμα γκάζι, δέρμα γκάζι, μην κόψεις. Και την άλλη το τιμόνι. Ένα. Κις. Μπράβο. Μέσα πάνε τα καλαμπόκια. Ο Ιωνός είναι εκεί. Πάμε. Τα δέντρα. Πρόσχε! Από τα δέντρα! Κλείστον! Πού είναι μέσα! Έχασε το τέκμον, Μιχάλη. Έλε. Συγγνώμη. Ρε, πυροβολάρε κατσαρόλες. Δώσ' το έτσι, δίπλωσε! Ε, πού θα πεθαίνω! Όχι, δεν πεθαίνω. Ένα τέτοιο, κάτω. Να πεθαίνω. Κάτω έξω από το ίδιο. Ερχόταν δέντρο, Μίτσο. Συγγνώμη. Άστο να πες και να τελειώσει. Ανοίγμα σαν δύο χαφί. Σαν τριαντάφυλλο θα ανοίγει έτσι. Δεν είχα φύγει από το παράθυρο. Ρε εσύ κάτι κάνει, κάτι κάνει, κάτι κάνει. Δεν πιάνει το χειριστήριο σωστά. Μπαίνεις εθνική τώρα. Τώρα θα μου περάσουν σε σταματημένο. Δυστυχώς είναι το μειονέκτημα του κόνα αυτό, που είναι σαν περίπτερο. Έχει άλλη, έχει άλλη! Α, το ξέχασα. Μια χαρά. Έλα ρε, 2.90 ρε Μίτσο. 300 στους Αμερικανούς! Ναι! DBG. Είμαι ένας άλλος DBG τώρα, πηγαίνω στην εθνική με 300. Απ' την εσωτερική πάνω τον! Α, πέσε πάνω του! Α, πας! Δεν μου λες αγόρι μου αριστερή, δεξιά, τι είναι! Δεν τα βλέπεις! Πού μέσα! Τον έχεις! Κατάλαβες. Πού σπάς τα πλευρά! Δεν μου λες.
μέσα, με ψώνει μόνοι, ρε, μπράβο. Μη σταματάς τώρα, 95 έφτασε. Χάσαμε. Λίγο ψύχησες. Λίγο ψύχησες, τέλος. Κοίτα πόσο τέλος ήσουνα. Εντάξει, ήμουν κοντά, ήμουν κοντά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δες τι είχα απέναντί μου, αυτό σου λέω μόνο. Ένα, όχι ρε, στον αγώνα. Α, ναι. Κοίτα το Corvette. Το Corvette, το 19 μας, εσύ είσαι καινούργιος. Πέρασα Viper, Koenigsegg, Corvette, 4GT, Firebird. Τα πέρασα αυτά όλα, Lambo Centenario. Τι είναι το Centenario? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και συγκινημένος παραλλήλως. Διότι το αυτοκίνητο που οδηγώ καθημερινά, έστω και έτσι, στην καλή του έκδοση μπήκε στο Forza Horizon 5. Ακούς λίγο που κάνω, βάλε λίγο. Θα σας ξέρω όλο κάνει, θα γράφουν στα σχόλια, θα σας ξέρω όλο κάνει. Αυτό το λέει στα δικά σου στα σχόλια. Εργαλείο. Τι να φάρε. Ε. Τι ωραία. Ρε, κάτι να μένουμε. Κάτι γύρω με Dragon, China, Town, κάτι τέτοια. Κάτι, τους ξέρει, κάτι δράκι, δράκος τηλεφωνή. Φαναράκια είναι. Φαναράκια είναι. Πίδα, πίδα. Πέτα. Ντρόουν είναι. Ντρόουν είναι. Ντρόουν που έχουν φαναράκια κινέζικα. Θα σου πω εγώ κινέζικα. Με το καλό να μας έρθει και το i30 σε κανένα διβδόματο. Θα κάνουμε και εκεί αντίστοιχο επεισόδιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ας πούμε αυτό βγαίνει στην Αμερική. Δεν στρίβει ρε μάλλον. Το τόνο βγαίνει στην Αμερική. Στην Αμερική. Το i30 δεν βγαίνει στην Αμερική. Βγαίνει το Velostar. Το i20N επίσης δεν βγαίνει στην Αμερική. Άρα λες, για να βάλατε το i30N, έχεις ελπίδες να βάλετε και το i20N. Αυτές είναι οι ελπίδες σου. Θα πρέπει να μπει τώρα. Οι οποίες να δούμε άμα είναι φρούδες ή άμα είναι κανονικές ελπίδες. Φρούδα, φρούδα. Μπορεί να είναι φρούδες ελπίδες. Πάντως και πάλι σας το είχα πει ότι θα έμπαινε Hyundai. Ναι, σας το είχα πει πριν, εγώ είχα δει. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται ακόμα και τώρα. Συνεχώς έρχονται καινούργια πράγματα για να σε κάνουν να παίξεις. Αφού πας με πέμπτη για να παίξεις και να ασχοληθείς. Μα δεν στρίβει ρε η μαούλα, τι σε τάπεις κάτι. Τράβα χειρόφωνο να μας ενοχλεί. Γι' αυτό δεν έστριβε. Ακούς, συνεχώς φαίνεται ένα παιχνίδι το οποίο σε προδιαθέτει να ασχοληθείς ξανά και ξανά μαζί του γιατί σου δίνει καινούργια πράγματα. Ένα καινούργιο λοιπόν είναι το Kona στο Forza Horizon 5 και ένα καινούργιο είναι, πρόσεχε! Και ο νέος χορηγός του Tech & Series, το Car Vertical, για να βρείτε τα χιλιόμετρα σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, να βρείτε τις ζημιές που έχει, τους ιδιοκτήτες που είχε και τα τι αυτά. Και μάλιστα με κουπόνι που υπάρχει στην περιγραφή, όπως και link για να το κλικάρετε και να μάθετε περισσότερα. Σπάστο, κάνε τα burnout τα καθέκαστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Φόρτωσε εδώ και πέτα στη θάλασσα. Όπως όχι, ρε, μην το ανεβάζεις. Στη θάλασσα όπως είναι. Έχω δει κάτι βίντεο που τα πάνε, τα ανεβάζουν σε τέτοιες και τα κάνουν burnout στα τέτοια. Κρίμα, καινούργια αυτοκίνητα. Τα έχεις δει. Ναι, ναι. Κάνουν burnout. Όχι! Όχι!